Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, σήμερα δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Μου δόθηκε η ευκαιρία και στο προσυνέδριο, αλλά και χθες στο συνέδριο, να καταθέσω τις θέσεις μου, τις ιδέες μου. Σήμερα θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που συμμετέχετε σε αυτό το συνέδριο. Και θέλω βεβαίως θερμά να ευχαριστήσω όλους όσους με ετοίμησαν με την ψήφο τους. Σέβομαι το αποτέλεσμα και εύχομαι στον νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που επενδύουν τα εκατομμύρια των οπαδών μας. Σ' ό,τι με αφορά, θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα σε ολόκληρη τη ζωή μου. Να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για τις αρχές, τους κανόνες, τις αξίες αυτής της μεγάλης παράταξής μας. Η Ελλάδα μας, ο τόπος μας, περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Τα προβλήματα είναι πολλά, μεγάλα και σύνθετα. Και αυτή η μεγάλη μας παράταξη, περισσότερο παρά ποτέ, έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί στο χρέος της και την εθνική της αποστολή. Εύχομαι και θέλω να πιστεύω ότι πράγματι θα ανταποκριθεί, όπως και εύχομαι πάλι από τα βάθη της καρδιάς μου ο νέος πρόεδρος να επιτύχει τα μέγιστα. Σας ευχαριστώ θερμά.